βρισκόμαστε εδώ στο Μέγαρο. Ετοιμάζετε, κάνετε πρόβα. Για ποια παράσταση, τι ετοιμάζετε ακριβώς? Λοιπόν, ετοιμάζουμε την συναυλία χρωματίζοντας τους ανέμους την Τετάρτη 14 Μαρτίου, αυτή την Τετάρτη δηλαδή, όπου θα είμαστε το κουαρτέτο μας, ο Κράτης Ενόπουλος Quartet, εγώ δηλαδή με τη λύρα, ο Δημήτρης Τσεκούρας μπάσο, ο Δημήτρης Εμμανουήλ τύμπανα και ο Γιάννης Κυριακηρίδης στο πιάνο, και χρωματίζουμε τη δουλειά μας, όπου συνήθως παίζουμε ανεξάρτητα σαν κουαρτέτο, με το κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, τέσσερις πολύ καλούς φίλους μουσικούς, με τους οποίους συμπράττουμε για αυτή την συναυλία. Την ενορχίστρωση για το κουαρτέτο Εγχόρδων έχει κάνει ο Αποστόλης Κουτσογιάννης. Μάλιστα. Αν έπρεπε να πεις σε ποιο ποσοστό αυτή η... αυτό που θα παρουσιάσετε είναι προδιαγεγραμμένο, εννοώ σε παρτιτούρες, κανονικά, και τι ποσοστό είναι αυτοσχεδιαστικό, τι θα έλεγες? Είναι 50-50. Mm-hmm. Έτσι ήταν πάντα και πριν τη συνεργασία μας με το κουαρτέτο Εγχόρδων. Ασφαλώς τώρα είναι πολύ περισσότερα πράγματα γραμμένα για το κουαρτέτο, το οποίο όμως, το Εγχόρδων πάντα, έτσι, το οποίο συμμετέχει και αυτοσχεδιαστικά σε κάποια μέρη, κάνουν και αυτοί ένα βήμα δηλαδή προς τις αυτοσχεδιαστικές μουσικές. Αλλά ήταν πάντα 50-50 και ειλικρινά δεν μπορώ να πω και μου αρέσει ακριβώς αυτό. Που αρχίζει το ένα, που τελειώνει το άλλο δηλαδή. Ναι. Η δυτική μουσική, ας το βάλουμε έτσι σε πολλά πολλά εισαγωγικά, πόσο ανοιχτή είναι στον αυτοσχεδιασμό? Η δυτική μουσική, αν μιλάμε για τη δυτική μουσική όπως την ορίζουμε, ως η συνέχεια, η κλασική μουσική και η συνέχειά της, θυσίασε τον αυτοσχεδιασμό για να αναπτύξει κάποια άλλα στοιχεία τεχνικά της μουσικής, την πολυφωνία κλπ. Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε σε μια εποχή που αναγνωρίζουν όλη την ανάγκη της μιας ευρύτερης μόρφωσης, οπότε αρκετοί κλασικοί μουσικοί, της δυτικής μουσικής όπως λέγεται, δοκιμάζουν και πειραματικά αυτοσχεδιαστικά πράγματα, αλλά και μουσικοί που έρχονται από παραδόσεις πιο αυτοσχεδιαστικές, παραδοσιακές μουσικές, jazz κλπ. Δοκιμάζουν να πειθαρχήσουν, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο πιο συγκεκριμένο, και βρισκόμαστε κάπου στη μέση και νομίζω είναι πολύ ωραίο. Αυτούς τους δύο κόσμους, της πιο αυτοσχεδιαστικής και της καταγεγραμμένης, συγκερασμένης ίσως δυτικής μουσικής, τους ενώνει η μελέτη? Η μελέτη είναι ένα μέσο για να σε διευκολύνει για διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι μόνη της, νομίζω, ικανή να συνθέσει και να συνδέσει πράγματα. Χρειάζεται και μία υπέρβαση και ένα ένστικτο, νομίζω, που δεν εμπεριέχεται στη μελέτη. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό. Αν σε ρωτούσα όλα αυτά τα χρόνια πόση μελέτη έχεις ρίξει πάνω στο όργανο αυτό, τι θα μου έλεγες? Ειλικρινά δεν έχω ρίξει τόση μελέτη όση θα ήθελα ή όσοι θα μπορούσα. Mm-hmm. Γιατί και πολλές φορές προτιμήσα να περάσω καλά. Ναι. Θα μου πεις, δεν περνάς καλά μελετώντας? Μια χαρά περνάω. Θέλω να πω, δύσκολη ερώτηση αυτή και λίγο μπερδευτική. Απλώς είμαι σε μια φάση που προσπαθώ πια με όλο, θεωρώ ότι έχω ένα κεκτημένο μελέτης πάνω στο όργανο, ασφαλώς δεν τελειώνει ποτέ αυτό, και πια προσπαθώ με αυτό να προσεγγίσω μουσικές που αγαπάω και να τις συνδυάσω και να πω μια δική μου ιστορία. Αυτό είναι όλο. Και νομίζω έχω, ασφαλώς ξαναλέω, θα ήθελα να έχω μελετήσει περισσότερο, αλλά νομίζω έχω ένα κεκτημένο ικανό για να πω την ιστορία μου με τον τρόπο που μπορώ, προσαρμοσμένη πάνω μου κάθε φορά. Ταξιδεύοντας με τις μουσικές σε όλο τον κόσμο, θα έλεγες ότι το ελληνικό μουσικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, δισκογραφίας, όσο και σε επίπεδο κοινού, είναι φιλόξενο, ή τελικά η μουσική του δικού σου χαρακτήρα και του δικού σου επίπεδου έχουν βρει ένα νέο σπίτι στο εξωτερικό? Η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα και παντού θέλουμε τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα. Δηλαδή να ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, που ακούμε, που τρώμε ενδεχομένως. Οτιδήποτε λοιπόν πειραματικό που συνδυάζει πράγματα, μας κάνει σαν να λίγο καχύποπτους. Λογικό είναι αυτό. Πάντως οι ταμπέλες στη μουσική είναι κάτι πολύ έντονο. Δηλαδή, τι μουσική παίζεις? Είναι μια ερώτηση, ειδικά μάλιστα όταν ένα όργανο που κρατάς
αμέσως κάνει συνειρμούς άμεσους σε μουσικές, όπως η λύρα κάνει σε μουσικές της λύρας. Για τον κριτικό στα κριτικά, για τον κροτινοπολίτη στα πολίτικα, για τον θρακιώτη στα θρακιώτικα, για τον πόντι στα ποντιακά. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν εδώ, τουλάχιστον για εμένα, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τη χώρα. Ότι ξεκινάω κάνοντας κάτι διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε ίσως κανείς από εμένα με αυτό το όργανο στα χέρια μου. Και αυτό έχει μια δυσκολία, ναι. Θέλω να πω είναι πιο εύκολο έξω ενδεχομένως. Δεν θα έλεγα όμως ότι έχω βρει και ένα σπίτι έξω καινούριο. Εδώ είναι το σπίτι μου και το τιμάω και μ' αρέσει που έχω την αποδοχή και της ευρύτερης φαμίλιας, να το πω έτσι, μιλώντας για τους μουσικούς, τους συνομιλικούς μου και τους παλαιότερους και τους νεότερους. Και από εκεί και πέρα το πόσο, αν έχεις δηλαδή την ευχή της οικογένειάς σου, νομίζω, της φαμίλιας σου, είναι μια πολύ καλή αρχή για να πας παρακάτω. Τώρα πού θα φτάσεις και τι αποδοχή θα γι' αυτό θα δείξει ο χρόνος τελικά. Το ελληνικό ακροατήριο εμένα μου δίνει λίγο την αίσθηση ότι χρησιμοποιεί πολύ αυτές τις ταμπέλες και αναζητά κάτι που έχει ξανακούσει στο παρελθόν. Δεν θα πάει εύκολα να ακούσει έναν καλλιτέχνη χωρίς να έχει ιδέα τι θα ακούσει, τι θα του παίξει. Στο εξωτερικό ισχύει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έρχονται στις συναυλίες χωρίς να έχουν ιδέα. Ναι, υπάρχουν περισσότερο από εδώ. Αλλά ούτως ή άλλως όλη η κουλτούρα στο εξωτερικό, αν μιλάμε εξωτερικό, μιλώντας για Ευρώπη περισσότερο. Και Αμερική εξίσου, ίσως λιγότερο. Είναι όλη η κουλτούρα που είναι μια κουλτούρα εδώ και δεκαετίες στο να αποδέχεται καινούργια πράγματα και να τα αναζητάει κιόλας. Εκεί υπάρχει διαφορά σαφής σε αντίθεση με το εγχώριο κοινό που πολύ σωστά συνήθως θέλει αυτό που ξέρει. Δηλαδή αν αύριο εσύ παρουσίαζες ένα project που μπορεί να ήταν ένα άλλο είδος μουσικής παιγμένο σε αυτό το όργανο, ένα είδος μουσικής το οποίο δεν έχει ξαναπαιχτεί με αυτό το όργανο, ενδεχομένως να υπήρχε παγωμάρα στην αρχή. Είμαστε λίγο... Ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Οπότε, μια ερώτηση που προκύπτει εύκολα τώρα είναι κατά πόσον είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να κάνει αυτό ακριβώς που θέλει καλλιτεχνικά και να παρουσιάσει στη φαμίλια του και τέλος πάντων μπορεί κανείς να βιοποριστεί από αυτή τη δουλειά. Ποια? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γενικά, και νομίζω πολύ λίγοι μουσικοί μπορούν να πούνε πια ότι βιοπορίζονται και ειδικά μουσική της ελεύθερης αγοράς, έτσι, διότι τουλάχιστον όπου υπάρχουν ορχήστρες, μιλώντας κυρίως για δίτυπη κλασική μουσική, ας πούμε ότι υπάρχει μια υποστήριξη από ιδρύματα όπως είναι η ΕΡΤ και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο Δήμος κλπ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και η δισκογραφία έχει πάρει την κατωβόλτα. Παρόλα αυτά, νομίζω κανένας από αυτούς τους λόγους δεν είναι αρκετός για να αποθαρρύνει κάποιον που πραγματικά ονειρεύεται και αισθάνεται την ανάγκη να δημιουργήσει και να εκφραστεί με τη μουσική. Ωραία.